Εμείς φεύγουμε, πηγαίνουμε στην Αθήνα. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον κύριο Δρύ. Για την ώρα ακούμε τον φίλο μας τον Γιάννη Τζανετή, ο οποίος θα μας πει διάφορα πράγματα, για όπως πάνω χάρη το γεγονός πως είδε την επίθεση τώρα, την αποβίβαση των παιδιών στη Χίο και την Λέσβο για θέματα όσον αφορά τις δομές. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε εσάς, τους φίλους και τις φίλες και κυκλάδες. Μια χαρά Νικόδημε. Μπράβο. Πώς είδες όλη αυτή την κίνηση λοιπόν που έγινε με άκρα μυστικότητα, με πλοία φαντάσματα για να μην τα ανακαλύψει κανείς και τον ντου που έγινε? Κοίταξε, είναι εύκολο να πω ότι θα προτιμούσα να γινόταν κάπως διαφορετικά. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι ένα θέμα απόλυτα υψηλής σημασίας και πρέπει να επιδειχθούν, να υπάρξουν αποτελέσματα, γιατί είναι κρίσιμο για τη χώρα συνολικά, εστιάζω περισσότερο στο κατά πόσο θα έχουμε αποτελέσματα και όχι στον τρόπο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι θειασότης ενδεχόμενης βίας που μπορεί να ασκηθεί, όχι σε καμία περίπτωση τέτοια πράγματα, μακριά από μένα αυτά. Εστιάζομαι πάντως στο αποτέλεσμα. Δεν αξιολογώ υψηλά για να σχολιάσω περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποβίβαση ή η μεταφορά. Ναι. Χριστός. Δεν είναι τίποτα. Κάτι μας έκατσε. Ναι, κάτι μας έκατσε. Ζητάμε συγγνώμη. Ναι, εντάξει, okay. Η ιστορία με τον κόσμο, πώς σου φαίνεται? Δηλαδή μήπως είναι λίγο παράξενη όλη αυτή η ιστορία? Δεν γνωρίζω ιατρικά θέματα για να τα αξιολογήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι βρέθηκα πριν από μία εβδομάδα στην Κεντρική Ευρώπη, σε δύο χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί μας έχεις ενημερώσει γι' αυτό και πρέπει να βάλουμε τις σχετικές μάσκες, έτσι δεν είναι? Γιατί βέβαια, αφού επέστρεψες. Επέστρεψες, ναι, πέρασες από τις 14 μέρες και ο θελός στο νοσοκομείο και όλα τα υπόλοιπα. Όχι. Και δεν είδα κανέναν να φοράει μάσκα. Μάλιστα. Κανέναν. Το ενδιαφέρον δε ήταν ότι σε μία από τις πόλεις που βρέθηκα στη Βιέννη υπήρχαν εκατοντάδες Έλληνες επισκέπτες. Δεν ήταν κανένας με μάσκα. Και ξαφνικά επιστρέφω με το αεροπλάνο από τη Βιέννη στην Αθήνα και βλέπω μέσα στο αεροπλάνο τους μερικούς από αυτούς που ήταν στη Βιέννη χωρίς να παίρνουν προφυλάξεις να φορούν μάσκα. Ακούγεται λογικό? Μήπως δηλαδή υπερβάλλουμε? Δεν ξέρω αν υπερβάλλουμε ή όχι, αλλά εντάξει, ξέρω και εγώ. Μπορεί και στα ψηλά να επηρεάστηκαν λίγο όλοι αυτοί και να βάλανε τη μάσκα. Ξέρω και εγώ τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω, γιατί αν μη τι άλλο, στην Κεντρική Ευρώπη έχουν εμφανιστεί κάποια κρούσματα. Ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουν εμφανιστεί. Οπότε για ποιο λόγο εδώ να είμαστε τόσο θορυβημένοι και εκεί να μην είμαστε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δυσκολεύομαι. Ναι. Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Δηλαδή ξαφνικά το χρηματιστήριο διαλύθηκε. 700 εκατομμύρια λίγοι χαθήκαν, δισεκατομμύρια χαθήκαν χτες. Μαύρη Δευτέρα χαρακτηρίζεται και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο μπορεί να επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία? Σκέψω ότι υπάρχουν μέρη στην Κίνα που ουσιαστικά έχουν βγει εκτός οικονομικής δραστηριότητας τώρα. Ναι. Είδα, αν θυμάμαι καλά, κάποια αποτελέσματα για το πρώτο, κάποιες εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο της κινέζικης οικονομίας, ότι θα έχει αρνητικό πρόσημο εξαιτίας αυτού, εξαιτίας του ότι έχει μειωθεί πολύ η οικονομική δραστηριότητα λόγω του κορονοϊού. Αυτό είναι πρωτοφανές για πολλές δεκαετίες τώρα στην Κίνα, οπότε είναι, και επειδή η Κίνα είναι πλέον η δεύτερη και σύντομα η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο, είναι βέβαιο ότι δημιουργεί αναταράξεις. Όταν λοιπόν οι προσδοκίες για κέρδη και έσοδα από τις εταιρείες που βρίσκονται στα χρηματιστήρια μειώνονται, τότε είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τέτοιες υπεραντιδράσεις. Βέβαια, η αντιδράση, η πτώση 5-6-7% στο χρηματιστήριο είναι μια ακραία αντίδραση που οφείλεται σε ξαφνικά γεγονότα. Στην πορεία θα αξιολογηθεί σωστά η κρισιμότητα των γεγονότων και θα υπάρξει διόρθωση. Η περίφημη διόρθωση δηλαδή, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ασφαλιστικό το οποίο τελικά πέρασε, εντάξει, το ψηφίσαμε όλα καλά, είμαστε πλέον σε αυτό το ασφαλιστικό που χαρακτήρισε ο κύριος Βρούτσης ως το πρώτο με κοινωνικό χαρακτήρα και με επίκεντρο τον άνθρωπο, εντάξει, είμαστε όλα καλά. Νομίζω συζητάτε ακόμα, αλλά θα περάσει προφανώς. Α,
Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα, έχεις, από ό,τι έχεις ακούσει, έχεις πιάσει κεραίες? Ένα ασφαλιστικό είναι από τη φύση του ένα εξαιρετικά μεγάλο και κρίσιμο νομοσχέδιο, οπότε δεν μπορείς μέσα σε μία μέρα να το αξιολογήσεις. Ναι. Έχει κάποια στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ας πούμε, ή μάλλον να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είναι παρεμφερή με τα προηγούμενα. Είναι καταρχήν υποχρεωτικό, έτσι. Δεν υπάρχει τρίτος πυλώνας που συζητιόταν κάποια στιγμή, είναι δημόσιο. Και... τι σημαίνει υποχρεωτικό ή τρίτος πυλώνας? Γιατί αυτά δεν τα ξέρω εγώ, τα ξέρω καλύτερα ο Μανώλης, αλλά τέλος πάντων. Τρίτος πυλώνας, κάποτε κάποια think tanks συζητούσαν και προτείνανε να υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώνεται το δημόσιο ασφαλιστικό με ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι καθαρά δική σου πια ευθύνη, ανεκτελείως ανεξάρτητα, αν θα έχεις και μία ασφάλεια σε μία ασφαλιστική εταιρεία για μελλοντική σύνταξη. Αυτό είναι ο τρίτος πυλώνας, ο περίφημος. Μάλιστα. Και το υποχρεωτικό είναι κάτι που πάντα έχουν τα ασφαλιστικά συστήματα στην Ελλάδα, υποχρεωτικά είσαι ασφαλισμένος. Πάντα έτσι δεν ήταν όμως. Πάντα έτσι ήταν. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που είναι λίγο πιο ευέλικτες σε αυτό. Και δομικά είναι παρόμοιο με αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Έχει όμως κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές που τις θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσες. Δίνει για πρώτη φορά μια ελευθερία επιλογής στον ελεύθερο επαγγελματία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, το τονίζω, στον ελεύθερο επαγγελματία, όχι στον ιστότοπο, ο ελεύθερος επαγγελματίας επιλέγει το επίπεδο της ασφάλισης που θα απολαύσει. Μικρή ασφάλιση, μικρή σύνταξη, μεγαλύτερη ασφάλιση, μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Πάντα είχαμε στάνταρ επίπεδα εισφορών και συντάξεων, ανάλογα βέβαια με τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Αυτό έχει ένα βαθμό ελευθερίας που το θεωρώ κρίσιμο. Μου αρέσει εξαιρετικά αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Και ένα άλλο, μια άλλη διαφοροποίηση από το προηγούμενο είναι ότι για πολλά έτη ασφάλισης στους μισθωτούς αυτή τη φορά, για πολλά έτη ασφάλισης, για πάνω από 30, αυξάνονται οι συντελεστές αναπλήρωσης, δηλαδή αυξάνεται η σύνταξη που τελικά θα απολαύσει ο ασφαλισμένος. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, οι δύο μεγάλες διαφοροποίησεις σε σχέση με το προηγούμενο. Κατά τα άλλα, οι ομοιότητες είναι αρκετές. Μα ναι. Δηλαδή, μισό λεπτό να δω αν κατάλαβα καλά, θα μπει, λέτε ότι τουλάχιστον ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί στο μισθωτό τα πράγματα είναι σχετικά απλά, θα του δοθεί επιλογή? Ναι, υπάρχουν 3-4 επίπεδα εισφορών. Καλά, για τα επίπεδα, ως προς την ιδιωτική ασφάλεια, αυτό που είπατε. Γιατί κλίμακα... Δεν υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, είπα, δεν υπάρχει τρίτος πυλώνας. Α, μέσα. Δεν υπάρχει τρίτος πυλώνας. Όχι, okay. Όχι, δεν εντάξει, υπάρχει τρίτος πυλώνας. Γιατί λίγο πολύ τα πέντε σκαλάκια τέλος πάντων του ασφαλιστικού, ανάλογα με το τι θέλει να επιλέξει ο καθένας, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 12 Μαρτίου πρέπει να δηλωθεί αυτό. Το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων έστω ότι θα ισχύσει. Καλούμεθα να επιλέξουμε σε ποια από τις 5 βαθμίδες θέλουμε να υπαχθούμε, έτσι. Πιθανότατα θα επιλέξει ένα τεράστιο ποσοστό τη χαμηλότερη. Ναι, την χαμηλότερη θα την επιλέξει το ποσοστό αυτό που έχει μπροστά του 20 και 30 χρόνια ακόμη για να βγει στη σύνταξη. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι? Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ευέλικτο ως προς την αλλαγή της βαθμίδας. Δηλαδή θα σου δίνεται, προφανώς θα υπάρχει κάποιος περιορισμός, δηλαδή δεν θα μπορείς από την τελευταία να γυρίσεις στην πρώτη και το ανάποδο, αλλά θα υπάρχει μια ευελιξία ως προς το... βλέπω ότι τα οικονομικά μου φέτος είναι κάπως στριμωγμένα, θα ξεκινήσω με την πρώτη, αλλά ανοίγοντας τα οικονομικά έστω την επόμενη χρονιά θα μπορώ να πάω στη δεύτερη. Έτσι δεν είναι? Ευελιξία λέγεται ότι θα υπάρχει και πιστεύω ότι θα υπάρχει. Δεν γνωρίζω βέβαια όταν κάποιος μετακινείται από το ένα επίπεδο εισφορών στο άλλο πώς τελικά, με ποιον αλγόριθμο θα επηρεαστεί το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η σύνταξη που θα πάρει. Μάλιστα.
Οπότε αυτό πρέπει να γίνεται με έναν απλό και καθαρό τρόπο, προκειμένου να νιώθει και ο ασφαλισμένος την άνεση ότι μπορεί να κάνει τη μετάβαση αυτή. Και ότι γιατί δεν εξαπατάται. Είναι... Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αν είναι λίγο ασαφές, δεν θα τολμήσει να το κάνει εύκολα. Βεβαίως. Μάλιστα. Ίσως βέβαια να είναι και ένα έξτρα κίνητρο, αν παραμένει κάτι τέτοιο ασαφές, να πας σε όσο το δυνατόν πιο πάνω κατηγορία από την πρώτη, έτσι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει το κοινό. Υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι, εγώ μάλιστα θα έλεγα σε πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά, θα επιλέξουν τη χαμηλότερη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκονται της ασφαλιστικής του ζωής. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο Έλληνας ασφαλισμένος. Το λογικό είναι να ξεκινήσει από την πρώτη. Ειδικά νομίζω ότι την προηγούμενη 15 μέρες πριν είχε κυκλοφορήσει η κυριακάτικη εφημερίδα με τα σκαλάκια των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και είχε κάνει έναν υπολογισμό για όσους υπολογίζεται ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα βγουν στη σύνταξη με βάση το τι θα επιλέξουν τώρα. Δεν έγραφε κάτι μέσα, γιατί Real News συζητάω τώρα, εντάξει, η Real News ναι, είχε το θέμα. Δεν έλεγε βέβαια εάν μέσα σε αυτή την πενταετία θα μπορείς να αλλάξεις σκαλί και πώς θα γίνεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, το λογικό είναι να ξεκινήσει η πλειοψηφία των ασφαλισμένων από το πρώτο ή το δεύτερο το πολύ σκαλάκι. Έτσι. Το οποίο πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ελαφρά υψηλότερο από το χαμηλότερο που από ισχύει το σήμερα. Από το 185 και 18 που ισχύει σήμερα, νομίζω ότι θα είναι 2,20. Ναι. Νομίζω ότι είναι 2,20. Αυτή ακριβώς. Δηλαδή, είναι συγγνώμη, το πρώτο πιο χαμηλό επίπεδο ασφάλισης για ένα ελεύθερο επαγγελματία θα είναι τα 200 ευρώ πλέον. Τα 220. 185 είναι σήμερα και θα γίνουν 220. Άρα πώς μας ελαφρύνει? Όχι, δεν μας ελαφρύνει. Σε τι να μας ελαφρύνει? Ξέρω κι εγώ, γιατί θα πρέπει να είναι πιο... Υποτίθεται ότι είναι καλύτερα τα ανταποδοτικά ωφέλη που έχεις βγαίνοντας στη σύνταξη. Αυτό. Δεν σε ελαφρύνει, σου προσθέτει 335 ευρώ ή 4 εκατοστάρια το χρόνο. 35 ευρώ το μήνα. 400 ευρώ. Μάλιστα. Παραπάνω. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό πάντως, Νικόδημε, για έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι να προσδοκά να μεγαλώσει τις δουλειές του. Γι' αυτό το λόγο όλοι όσοι είναι στην ελεύθερη αγορά δραστηριοποιούνται εκεί. Και το συγκεκριμένο ασφαλιστικό, όσο μεγαλώνεις τις δουλειές σου, δεν τιμωρείσαι, γιατί έχεις δικαίωμα να επιλέξεις το ασφαλιστικό σου επίπεδο. Με το προηγούμενο, αν μεγάλωνες τις δουλειές σου, τιμωρούσαι. Μ' ακούτε? Ναι, ένα λεπτό. Έχει ένα θόρυβο το... Εντάξει, πέρασε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που αφορά βέβαια τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Κατά τα άλλα είχαμε μια... Πώς το είπαμε τώρα αυτό. Να πούμε ότι είχαμε αρκετές δραστηριότητες όλο αυτό το τριήμερο που είχε να κάνει με το προηγούμενο μάλλον τριήμερο Σαββατοκύριακο με εκλογές ή γενικότερα χορούς, πανηγύρια και όλα τα υπόλοιπα. Αποκριάτικα και τέτοια πράγματα. Έκανες μια βόλτα από εκεί. Πώς φάνηκαν? Πάντα ό,τι αφορά τις Κυκλάδες και πιο συγκεκριμένα την Παροναξία τα παρακολουθώ. Ναι, είχαμε στην Αθήνα αρκετούς αποκριάτικους χορούς συλλόγων. Είχαμε των Φιλωτητών, είχαμε των Αγγεριανών της Πάρου, των Σικινιωτών που παρεπιπτόντως είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στη Σικίνο. Των Λευκιανών προχθές. Βρισκόμαστε σε μια έξαρση κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι και απόκριες κιόλας, οπότε ακριβώς. Λογικό είναι. Είχαμε και εκλογές. Είχαμε εκλογές στην Ένωση Κυκλαδικού Τύπου. Μάλιστα, και είχαμε τίποτα ιδιαίτερο εκεί. Η οποία είναι μια εξαιρετικά δραστήρια και υψηλού επίπεδου ένωση. Εξελέγει το Δέλτα Σίγμα, το οποίο είναι ταυτόσιμο με το προηγούμενο. Αναμένουμε τη σύγκλησή του για να οριστεί ποιο θα είναι το Προεδρείο. Ναι, άρα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε εγγραφή στο ΝΕΚΙΤ? Νομίζω ότι μπορείτε βεβαίως. Οποιοςδήποτε έχει δημοσιογραφική δραστηριότητα, είτε σε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπα μέσα, μπορεί. Μάλιστα. Και είναι αξιολογότατη. Μάλιστα. Ωραία.
Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο, νομίζω, από την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δούμε τι γίνεται. Βέβαια υπάρχουν διάφορα αστεία γεγονότα, όπως το γεγονός ότι στο φόρουμ που έγινε το Δελφόν ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει Μητσοτάκη Φόρουμ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το φόρουμ το Δελφόν είναι μια ιδιωτική δράση. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λοιπόν. Οπότε, εντάξει. Ακριβώς, ο καθένας προσκαλεί αυτούς που ο ιδρυτής και ο διοργανωτής προσκαλεί αυτούς που επιθυμεί και προσκαλεί εκατοντάδες. Ναι. Υπάρχουν περίπου 300 ομιλητές αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα το να είναι, το να υπάρχει μία, να υπάρχουν 5-10 από ένα πολιτικό χώρο ή από μία οικογένεια που έχει ισχυρό αποτύπωμα στην ζωή του τόπου, δεν σημαίνει κάτι. Α, εντάξει. Το ότι μαζεύτηκαν όλοι παρόμοιες χάρες μιας οικογένειας δεν είναι τίποτα, ψηλό πράγμα. Και ούτως ή άλλως δεν γίνεται κανένας είδους προμόσιον εκεί. Είναι απλά συζητούνται κάποια θέματα που έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. Ναι, δεν το αξιολογώ ισχυρά. Κατά καιρούς έχουμε δει όταν κάποια εταιρεία, κάποιο κόμμα, κάποιος φορέας είναι στην δημοσιότητα, έχουμε δει να υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση εκπροσώπων του σε αυτό το φόρουμ. Αλλά όπως είπα, είναι φόρουμ με εκατοντάδες, κυριολεκτικά εκατοντάδες ομιλητές. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα και είναι δεδομένο ότι θα ξαναπούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Τρίμερο θα σε δούμε, θα κατέβεις? Ναι. Ωραία. Θα είμαι κάτω και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ωραία, θα τα πούμε και από κοντά, λοιπόν. Θα τα πούμε και από κοντά. Έγινε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.